Με έναν υπάλληλο από εδώ, μισό από εκεί, αναμένεται να επιληθεί τουλάχιστον προσωρινά το πρόβλημα που υπάρχει στην πολεοδομία του Δήμου Ιαννητών, η οποία καλείται να ανταποκριθεί στις ανάγκες όλων σχεδόν των Δήμων του Νομού, την ώρα βέβαια που το προσωπικό συρρυκνώνεται λόγω συνταξιοδοτήσεων. Η έλλειψη προσωπικού στους Δήμους αποτυπώνεται έντονα στις καθυστερήσεις διεκπεραίωσης πολεοδομικών ζητημάτων, για τα οποία υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις χρονικές προθεσμίες, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν επενδύσεις αλλά και να μην εξυπηρετούνται οι πολίτες στο βαθμό που θα έπρεπε. Από την εφαρμογή του Καλλικράτη, δηλαδή το 2010, όταν καταργήθηκε η τεχνική υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων που υπάγονταν στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, οι υπάλληλοι μεταφέρθηκαν στην πολεοδομία της έδρας του νομού, δηλαδή του Δήμου Ιαννητών, η οποία ανέλαβε να εξυπηρετεί και τους υπόλοιπους Δήμους, μέχρι ότου αναπτύξουν δικές τους υπηρεσίες. Όπως σε κάθε περίπτωση, έτσι και σε αυτή, με συνεχείς παρατάσεις από το Υπουργείο, ίσχυσε η φράση «ουδέν μονιμότερον του προσωρινού». Από τους 8 Δήμους του Νομού, πλην του Δήμου Ιαννητών, μόνο ο Δήμος Κόνιτσας ανέπτυξε γραφείο πολεοδομίας, ενώ οι υπόλοιποι συνεχίζουν να βασίζονται στην υπηρεσία δόμησης των Ιωαννίνων. Σε αυτό βέβαια συνετέλεσε η έλλειψη προσωπικού στους περισσότερους μικρούς δήμους και ιδιαίτερα σε ειδικότητες όπως η μηχανική, αν σκεφτεί κανείς την απαγόρευση προσλήψεων που ισχύει από την περίοδο της οικονομικής κρίσης και οι όποιες προσλήψεις γίνονται κυριολεκτικά με το σταγονόμετρο. Την άνοιξη του 2023, το Υπουργείο κάλεσε τους Δήμους να υπογράψουν διαδημοτικές συνεργασίες προκειμένου να συμβάλλουν με προσωπικό, είτε με μηχανικούς είτε με διοικητικούς υπαλλήλους, την Μητροπολιτική Υπηρεσία Δόμησης. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη στην περιοχή, με αποτέλεσμα τον περασμένο Δεκέμβριο ο τότε Δήμαρχος Ιωαννίνων Δημήτρης Παπαγεωργίου να ζητήσει εκ νέου τη συνδρομή των υπολείπων Δήμων για τη διάθεση προσωπικού, σημειώνοντας πως σε αντίθετη περίπτωση η υπηρεσία δεν θα είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες των περιοχών αυτών, κάτι που συνέβη. Έτσι, η κατάσταση οδηγήθηκε στο σημείο 0, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ζήτσας Μιχάλης Πιάκος, εξερχόμενος από το Δημαρχείο των Ιωαννίνων, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας 7 δημάρχων του νομού. Επρόκειται για τους δημάρχους Ζαγορίου Γιώργο Σουκουβέλο, Πογονίου Κώστα Καψάλη, Μετσόβου Μαρία Χριστίνα Βέροφ, Ζήτσας Μιχάλη Πιάκο, Κόνιτσας Ανδρέα Παπασπύρου και φυσικά τον οικοδεσπότη Δήμαρχο Ιωαννίνων Θωμά Μπέγκα, παρουσία και υπηρεσιακών παραγόντων. Απουσίαζε από τη συνάντηση ο Δήμαρχος Δοδόνης Χρήστος Ντακαλέτσης. Από τη συνάντηση αυτή διαφάνηκε η διάθεση όλων να συμβάλλουν ανάλογα με τις δυνατότητές τους και μέσω των συνεργασιών. Για παράδειγμα, ο Δήμος Ζήτσας θα διαθέσει έναν μηχανικό, ενώ από μισό θα διαθέσουν οι Δήμοι Πογονίου και Ζαγορίου, καθώς και Μετσόβου και Βορείων Τζουμέρκων, οι οποίοι ουσιαστικά θα διαθέτουν από έναν υπάλληλο κάποιες ημέρες της εβδομάδας, ώστε να προωθούνται οι υποθέσεις που αφορούν τους συγκεκριμένους Δήμους κατά προτεραιότητα. Το 2010, όταν καταργήθηκαν οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, η πολεοδομία ήταν υπηρεσία της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Τότε όλη η υπηρεσία μαζί με το προσωπικό μετατάχθηκε στην έδρα του νομού, δηλαδή στο Δήμο Ιαννητών. Όλα αυτά τα χρόνια εξυπηρετούσε όλους τους Δήμους. Ο Δήμος Κόνιτσας μονάχα είχε ιδρύσει πολεοδομικό γραφείο και εξυπηρετούσε τους δημότες, με αποτέλεσμα να περνάνε αυτά τα χρόνια εξυπηρετώντας τους πολίτες όλου του νομού από την πολεοδομία του Δήμου Ιαννητών, οι υπάλληλοι του Δήμου Ιαννητών. Φτάσαμε όμως στο σημείο, θα έλεγα μηδέν, που από τον Απρίλιο του 2023, σύμφωνα με το Υπουργείο, έπρεπε να κάνουμε διαβαθμιδικές συνεργασίες δίνοντας προσωπικό. Αυτοί που οι Δήμοι που είχαν τεχνικό προσωπικό να παραχωρήσουν έναν μηχανικό, οι άλλοι Δήμοι που δεν έχουν το απαραίτητο προσωπικό να παραχωρήσουν ένα διοικητικό υπάλληλο, νομίζω ότι λόγω και των εκλογών των αυτοδιοικητικών, αλλά λόγω και των εθνικών εκλογών και των παρατάσεων που δινόταν όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω ότι έγινε μια κακή συνεννόηση μεταξύ Υπουργείου Πολεοδομιών και γενικά της τοπικής αυτοδιοίκησης και φτάσαμε στο σημείο 0, θα έλεγα τώρα. Σήμερα έγινε μια πολύ σοβαρή και καλή κουβέντα, με έτσι καλή διάθεση από όλους μας να βρούμε λύση στο πρόβλημα. Διότι είναι πρόβλημα πλέον και έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που κάνουν επενδύσεις, με ανθρώπους που έχουν ημερομηνίες και γενικότερα με ανθρώπους που θέλουν να εξυπηρετηθούν από την πολεοδομία. Όσον αφορά το Δήμο Ζήτσας, εγώ
δεσμεύτηκα ότι από τη Δευτέρα θα υπάρχει μηχανικός ο οποίος θα διατεθεί από το Δήμο Ζήτσας και θα δουλεύει στην πολεοδομία του Δήμου Ιαννιτών για ένα εξάμηνο, για να μπορέσουμε να φύγει ο φόρτος και να μην χαθούν ημερομηνίες και προθεσμίες. Αυτό θα γίνει από Δευτέρα, υπογράφοντας και τη διαβαθμιδική συνεργασία. Όλοι οι δήμαρχοι κινήθηκαν σε αυτό το κλίμα. Θα βρεθεί τρόπος, ήταν και η διευθύντρια της πολεοδομίας, η κυρία Σόντι, η οποία νομίζω ότι αναθάρισε βλέποντας ότι υπάρχει αυτό το κλίμα. Και με τη διάθεση των μηχανικών από όλους τους Δήμους, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Παρά το αυξημένο πρόβλημα, βέβαια, το Υπουργείο δεν φαίνεται να βοηθά στην εκτόνωσή του. Ο Δήμος Ζήτσας, σύμφωνα με τον κύριο Πλιάκο, διαθέτει το προσωπικό και έχει κάνει όλες τις διαδικασίες για να ιδρύσει δική του υπηρεσία δόμησης, αλλά αυτή δεν έχει εγκριθεί από το Υπουργείο λόγω παρέλευσης ημερομηνιών. Έχω και το προσωπικό, έχω κάνει και τις ενέργειες, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ψάξουμε το Υπουργείο. Δεν μου δίνεται η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι κάποιες προθεσμίες δεν τηρήθηκαν, κάτι τέτοιο. Τα θεωρώ αυτά πολύ τυπικά για να λύσουμε τα προβλήματα που είναι μεγάλα. Εγώ θα προσπαθήσω με τον κύριο Λιβάνιο άμεσα ο Δήμος Ζήτσας να έχει τη δικιά του πολεοδομία, γιατί όπως σας είπα και το προσωπικό το διαθέτει, αλλά και με το να μετεκπαιδευτεί μια υπάλληλός μας στην πολεοδομία του Δήμου Ιαννιτών, θα αποκτήσουμε και την ανάλογη τεχνογνωσία. Αυτά όσον αφορά το θέμα και έτσι ζητάω κατανόηση και από τους πολίτες αλλά και από την υπηρεσία της πολεοδομίας του Δήμου Ιαννιτών. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμος Κόντσας, που έχει δική του υπηρεσία δόμησης, επίσης στενάζει από την έλλειψη προσωπικού με επιπτώσεις στην εκπόνηση μελετών και την προσέλκυση πόρων από χρηματοδοτικά προγράμματα. Ήταν μία συνάντηση, πραγματικά για μία σοβαρή συζήτηση. Καταλήξαμε σε ορισμένα συμπεράσματα σε τρόπο ώστε να δοθούν λύσεις που κυρίως να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, οι δημότες. Εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι αυτές είναι λύσεις ανάγκης και το κύριο μέλημα είναι ότι θα πρέπει να στερεχωθούν οι τεχνικές υπηρεσίες με προσωπικό, αν θέλουν πραγματικά να γίνει έργο, γιατί καμιά φορά μπορεί να εξασφαλίσουμε χρήματα, πιστώσεις να κάνουμε έργα και δεν υπάρχουν δυνατότητες. Αυτό λοιπόν παρακαλούμε το Υπουργείο Εσωτερικών να δώσει μια κάποια λύση. Αυτό είναι το ζωτικό θέμα των Δήμων και θα πρέπει να λυθεί. Εγώ, αν θα κατέβω στην Αθήνα και πάω να επισκεφτώ τον Υπουργό, αυτό θα τονίσω.